Αν προσπαθείς να προωθείς την επιχείρησή σου στα social media, κάνεις δημοσιεύσεις, αφιερώνεις χρόνο, αλλά δεν έχεις αποτελέσματα, δεν κάνεις πωλήσεις, τότε δες με προσοχή το σημερινό βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσω για τους 7 συν 1 λόγους που δεν κάνεις πωλήσεις στα social media και στο ίντερνετ και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες και επαγγελματίες έχουν στραφεί στα social media για να προωθήσουν την επιχείρησή τους. Από καταστήματα ρούχων και αξεσουάρ, γυμναστήρια, personal trainers, yoga instructors, άτομα που κατασκευάζουν πράγματα, για παράδειγμα κοσμήματα, μέχρι και άτομα που ασχολούνται με το δικτυακό marketing ή life coaches ή οτιδήποτε. Κάποιοι από αυτούς θα καταφέρουν περίφημα και κάνουν πωλήσεις και κλείνουν συμφωνίες και αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται ή δεν έχουν καθόλου αποτελέσματα. Έχοντας δουλέψει με πάρα πολλούς ανθρώπους τα τελευταία 10-11 χρόνια που τους έχω προπονήσει προσωπικά στο πώς να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και προωθώντας τη δική μου την επιχείρηση για περισσότερα από 13 χρόνια στα social media, έχω εντοπίσει τους βασικότερους λόγους που πολλοί δεν κάνουν πωλήσεις στα social media. Και αν αφιερώνεις χρόνο και κάνεις πράγματα, θέλεις οι προσπάθειές σου να έχουν αποτέλεσμα. Επίσης, αν είσαι όπως οι περισσότεροι, σκέφτεσαι ότι με τα social media έχω πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να προωθήσω τη δουλειά μου, αλλά επειδή δεν ξέρω πώς να το κάνω, νιώθω ότι χάνω αυτή την ευκαιρία από μπροστά μου. Νιώθω ότι τη χάνω από τα χέρια μου δηλαδή, επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνω. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για το τι να κάνεις για να χτίσεις μια επιτυχημένη παρουσία στα social media. Είχαμε μιλήσει παλιότερα γι' αυτό σε άλλο βίντεο. Αλλά θα δούμε τους 7 συν 1 λόγους που δεν μπορείς να κάνεις πωλήσεις μέσα από τα social media αλλά και στο ίντερνετ. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ δυσκολεύεσαι να κάνεις πωλήσεις στα social media ή σου είναι εύκολο? Και αν δυσκολεύεσαι, ποια είναι η νούμερο 1 δυσκολία που αντιμετωπίζεις? Και δες το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος, το συν 1, θα είναι ο βασικότερος λόγος που κάνει όλα τα υπόλοιπα να δουλεύουν ή να μην δουλεύουν. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν δίνεις αξία. Τι εννοώ δεν δίνεις αξία? Δεν δημιουργείς περιεχόμενο το οποίο να είναι χρήσιμο για αυτούς που το βλέπουν. Μπορεί κάποιος δηλαδή να δει κάπου το προφίλ σου επειδή σχολίασες κάπου αλλού, αλλά αν μπει στο προφίλ σου και δεν του δώσεις ένα λόγο να σε ακολουθήσει, τότε δεν θα σε ακολουθήσει και αν δεν σε ακολουθήσει δεν θα μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί σου και να τελικά να αγοράσει κάτι. Οπότε αν δεν τους δίνεις αξία μέσα από τις δημοσιεύσεις σου, κάτι χρήσιμο, κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει δηλαδή, δεν τους δίνεις λόγους να συνεργαστούν μαζί σου ή να θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα της υπηρεσίας σου. Ο Frank Kern λέει ότι ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις ότι μπορείς να βοηθήσεις κάποιον είναι πραγματικά βοηθώντας τον. Νούμερο 2. Δεν τους το κάνεις εύκολο να αγοράσουν. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα e-shop και να μην βάζεις καν το link του e-shop στο προφίλ σου. Ή μπορεί να έχεις προϊόντα τα οποία πωλούνται μέσα από ένα e-shop, αλλά να μην έχεις στήσει ακόμα ένα e-shop, οπότε πάλι να μην μπορεί ο άλλος να μπει να αγοράσει κάτι από κάπου. Εντάξει, δεν έχει κάποιο τρόπο δηλαδή να πει και να αγοράσει κάτι αν θέλει. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο το πώς κάποιος μπορεί να αγοράσει αυτό που πουλάς. Δηλαδή, OK, δείχνει κάποιες υπηρεσίες που παρέχεις, αλλά δεν βλέπει από κάπου πώς μπορεί να το αγοράσει αυτό. Θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σου, θα πρέπει να σε πάρει τηλέφωνο, να σου στείλει μήνυμα, να μπει σε κάποιο site. Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς κάποιος μπορεί να το κάνει. Επίσης, όταν λέω ότι δεν τους το κάνεις εύκολο να αγοράσουν, έχει να κάνει και με το ότι μπορεί να παρεμβάλλονται πολλά βήματα από τη στιγμή που θα δει κάτι που θα θέλει να αγοράσει, μέχρι τελικά να μπορέσει να το αγοράσει. Και το άλλο φυσικά είναι ότι δεν είσαι άμεσο στα μηνύματα, δηλαδή δεν απαντάς άμεσα στα μηνύματα που σου στέλνουν και σε ρωτάνε πράγματα για αυτό που κάνεις. Πριν συνεχίσω με τον τρίτο λόγο που δεν κάνεις πωλήσεις στα social media και στο ίντερνετ, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το χορηγό του σημερινού βίντεο, που είναι το τρίωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητας που διοργανώνω. Αν δεν γνωρίζεις τι δουλεύει σήμερα στο ίντερνετ και στα social media, αν δεν έχεις την κατάλληλη νοοτροπία και ψυχολογία και αν δεν έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο το να μπορέσεις να πετύχεις. Αυτά τα τρία ακριβώς καλύπτουμε στο τρίωρο σεμινάριο που διοργανώνω. Μπες στο GreekCoach.gr κάτω το σεμινάρ, δες το πεντάλεπτο βίντεο και κλείσε άμεσα τη θέση σου για το επόμενο σεμινάριο. Ο τρίτος λόγος που δεν κάνεις πολύ στα social media και στο ίντερνετ είναι γιατί δεν είναι ξεκάθαρο μέσα από το μήνυμα που περνάς και από την εικόνα σου και την παρουσία σου το τι κάνεις, ποιους βοηθάς και πώς τους βοηθάς. Όλα όσα κάνεις είναι πολύ γενικά. Απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Πολύ συχνά μας μαθαίνουν ότι τα προϊόντα μας είναι για όλο τον κόσμο. Ναι, μπορεί να είναι για όλο τον κόσμο, αλλά όσο πιο συγκεκριμένο είναι το μήνυμά σου, τόσο πιο εύκολο θα μπορέσει να ακούσει ο άλλος και να δει
τι είναι αυτό ακριβώς που κάνεις. Επίσης, κάτι άλλο που έχω δει είναι ότι δεν αναφέρεις πουθενά την ιδιότητά σου. Δείξε μας τι ακριβώς κάνεις, ποιους βοηθάς, πώς τους βοηθάς. Και αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα περάσεις μέσα από τη δημοσίευση σου, μέσα από τα story σου, αλλά και μέσα από το βιογραφικό σου. Πολλοί δεν έχουν ξεκάθαρο βιογραφικό. Άρα λοιπόν στο βιογραφικό σου γράψε τι κάνεις, ποιους βοηθάς, πώς τους βοηθάς, για ποιο λόγο κάποιος να συνεργαστεί μαζί σου, ποια είναι η αξιοπιστία που έχεις και τι θέλεις να κάνει κάποιος που θα επισκεφτεί το προφίλ σου για πρώτη φορά. Νούμερο 4. Προσπαθείς να πουλήσεις πολλά πράγματα μαζί. Είσαι life coach και παράλληλα πουλάς, ξέρω εγώ, τσάντες και αξεσουάρ. Μιλάς για απώλεια βάρους, για αύξηση βάρους, για αντιγύρναση, για αθλητική διατροφή, για γυμναστική και για οτιδήποτε άλλο. Πουλάς κοσμήματα και παράλληλα πουλάς συμπληρώματα και κάνεις μακιγιάζ. Δεν λέω ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, εννοείται. Και μπορεί κάποια από αυτά να είναι πράγματα που θα εισάγεις στη συζήτηση αργότερα με κάποιον που ήδη έχεις χτίσει μια σχέση και έχει ήδη γίνει πελάτη σου, αλλά φρόντισε το προφίλ σου να επικεντρώνεται σε ένα πράγμα ή σε το πολύ σε δύο πράγματα. Τα οποία δύο πράγματα να συνδέονται κάπως μεταξύ τους. Νούμερο 5. Δεν τους ζητάς να αγοράσουν. Δηλαδή, κάνεις δημοσιεύσεις, δίνεις αξία, ανεβάζεις stories, μιλάς με ανθρώπους στα DM, σε μηνύματα, χτίζεις σχέσεις, αλλά ενώ βλέπεις ότι κάποιος μπορεί να έχει ανάγκη τα προϊόντα της υπηρεσίας σου ή αυτό το οποίο πουλάς, δεν τους ζητάς να κλείσεις ένα ραντεβού, δεν τους ζητάς να μπεις στο site σου, δεν τους ζητάς να γραφτείς στη λίστα σου ή να αγοράσουν ή οτιδήποτε. Γιατί μπορεί να νομίζω ότι θα τους πιέσεις ή ότι θα τους παρακαλέσεις. Είσαι αυτό που λέμε καληνυχτάκιας, δηλαδή βγαίνεις πολλά ραντεβού, περνάς ωραία στο ραντεβού, ή μετά δεν πας την κοπέλα στο σπίτι και δεν πας για το φιλί. Οπότε φρόντισε, αφού κάνεις ό,τι κάνεις, στο τέλος να ζητήσεις το ραντεβού, να ζητήσεις την πώληση, να ζητήσεις τον άλλον να αγοράσει, να του στείλεις το link από το site σου. Μην διστάζεις, δεν σημαίνει ότι πιέζεις ότι παρακαλάς κάποιον. Και αυτό φυσικά θα το κάνεις σε άτομα τα οποία έχεις ήδη επικοινωνήσει και έχουν δείξει ένα ενδιαφέρον. Μην διστάζεις να το κάνεις αυτό. Φυσικά μπορείς να το κάνεις και σε κάποιον ο οποίος βλέπεις ότι χρειάζεται τα προϊόντα της υπηρεσίας σου, αλλά δεν έχει εκδηλώσει αρχικά κάποιο ενδιαφέρον. Μπορείς να το ρωτήσεις αν είναι ανοιχτός να δει κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Άρα λοιπόν το νούμερο 5 είναι ότι δεν τους ζητάς να αγοράσουν. Νούμερο 6. Προσπαθείς υπερβολικά να πουλήσεις. Το αντίθετο μετά. Μιλάς μόνο ή συνέχεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου. Κάνεις επιθετική πώληση σε stories, σε μηνύματα, σε σχόλια. Το καταπληκτικό μου προϊόν που με βοήθησε να αλλάξει τη ζωή μου. Έτσι, αυτό είναι υπερβολική προσπάθεια να πουλήσεις. Οπότε ακούγεσαι σαν διαφημιστικό. Και τι κάνει ο κόσμος όταν βλέπει διαφημίσεις στην τηλεόραση? Κάνει ζάπινγκ. Τι κάνει ο κόσμος όταν βλέπει διαφημίσεις στα social media? Κάνει νοητικό ζάπινγκ. Δεν ακούει πλέον αυτά που του λες. Ακόμα και αν δώσεις κάτι αξίας κάποια στιγμή, αν συνεχώς τον έχεις βομβαρδίσει με διαφημιστικά για τα προϊόντα της υπηρεσίας σου, δεν θα ακούσει καν αυτό το οποίο έχει αξία. Παντού κοτσάρεις και ένα προϊόν σου. Το προφίλ σου κάνει μπαμ ότι συνεργάζεσαι με την τάδε εταιρεία, ότι πουλάς το συγκεκριμένο προϊόν ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Παντού κοτσάρεις ένα προϊόν σου. Okay. Το προφίλ σου κάνει μπαμ ότι συνεργάζεσαι με την τάδε εταιρεία, ότι πουλάς το συγκεκριμένο προϊόν ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Μοιάζει περισσότερο με κατάλογο παρά με ένα προφίλ ενός ανθρώπου επαγγελματία. Νούμερο 7. Περιμένεις να σε ρωτήσουν και δεν ξεκινάς εσύ συζητήσεις. Κάποιοι θεωρούν τον εαυτό τους πολύ σπουδαίο για να στείλουν πρώτο μήνυμα και να ξεκινήσουν μια συζήτηση με κάποιον που μπορεί να χρειάζεται αυτό που έχουν. Δεν ξεκινάς συζητήσεις, δεν χτίζεις σχέσεις και ανταποκρίνεσαι ουσιαστικά μόνο σε όσους σου ζητήσουν πληροφορίες μέσω μηνύματος ή που σου ζητήσουν παραγγελίες. Χρειάζεται να είσαι αυτό που λέμε proactive, δηλαδή μην είσαι παθητικός. Και ο συν ένα λόγος που δεν κάνεις πωλήσεις στα social media είναι ότι δεν είσαι συνεπής. Ακόμα και αν τα κάνεις όλα αυτά. Αν δεν είσαι συνεπής, δεν πρόκειται να κάνεις πωλήσεις. Κάποιες φορές μπαίνω σε κάποια προφίλ και βλέπω ότι έχουν πολύ καλό περιεχόμενο, πατάω στην τελευταία δημοσίευση και βλέπω ότι έγινε πριν από 3 μήνες. Όχι, δεν πρόκειται να τα ακολουθήσω και φυσικά δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κάποιον ο οποίος δημοσιεύει μία φορά στους 6 μήνες ή πριν από 3 μήνες την τελευταία του δημοσίευση. Δεν είναι ενεργός. Δες το σαν δουλειά, σαν ένα μέρος της δουλειάς σου και φρόντισε να το κάνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ή έστω με τη συχνότητα που μπορείς να ακολουθήσεις. Για παράδειγμα, στο Instagram ανεβάζω κάθε μέρα. Στο YouTube ανεβάζω κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα ανεβάζω νέο βίντεο. Στέλνω email στη λίστα μου κάθε Παρασκευή. Αυτή είναι η συχνότητα που ακολουθώ όταν κάνω δημοσιεύσεις. Αποφάσισε μια συχνότητα που μπορείς να κρατήσεις και μην είναι συνεπής. Αν δεν είσαι, τότε δεν πρόκειται να χτίσεις την αξιοπιστία που χρειάζεται για να σε εμπιστευτεί ο άλλος και να αγοράσει κάτι από σένα ή να συνεργαστεί μαζί σου. Αν έφτασες ως εδώ και σου άρεσε το βίντεο, πάτε το κόκκινο κουμπί για να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, πάτε και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις, ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψτε μου στα σχόλια για ποιον άλλο λόγο πιστεύεις ότι δεν κάνεις πωλήσεις στα social media και
ποια είναι κάποια ερώτηση που θα θέλεις να μου κάνεις σχετικά με αυτό. Πείσε τη θέση σου για το επόμενο 3ωρο σεμινάριο Internet Marketing μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθε το seminar. Διόρθωσε αυτούς τους 7 συν ένα λόγος που δεν κάνεις πωλήσεις και να είσαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα αρχίσεις να κάνεις πωλήσεις, πελάτες και συνεργάτες. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση της επιχείρησής σου για 30 λεπτά, εντελώς δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online, ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλεις να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr / free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr / free.